Η φάρσα της ημέρας. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Σταθόπουλος Πάρης λέγομαι, συμβουλιογράφος είμαι. Σας παίρνω για την υπόθεση του κύριου Ανδρεάτου. Ο κύριος Ανδρεάτος είναι ο κύριος που είχε λιποθυμήσει στην επιχείρησή σας. Ναι. Φλεβάρι. Ο κύριος Ανδρεάτος δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Μετά από νοσηλεία, γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο. Ναι. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τη δράση του γενικότερα. Κοιτάξτε, αυτός ήταν πρόεδρος του ομίλου Καλύπραξης. Ο κύριος Ανδρεάτος υπηρέτησε για πάρα πολλά χρόνια τις αρχές του προσκοπισμού. Είχε μια πολύ επιφανή οικονομική κατάσταση και προσέφερε χρήματα σε πάρα πολύ κόσμο, στηριζόμενος στην καλή πράξη, στην απλή καθημερινή πράξη και την προσφορά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πραγματικά, και εμείς που τον είχαμε πελάτη, δεν γνωρίζαμε τη δράση του. Υπάρχει μια επιθυμία η οποία σας συμπεριλαμβάνει. Είναι το ποσό των 140.000 ευρώ. Σοβαρολογείτε τώρα. Ναι. Έχει δηλαδή, είναι μέσα στις τελευταίες τους επιθυμίες. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τον βοήθησε ουσιαστικά να παραλάβει το ποσό των 140.000 ευρώ. Εσείς σε ποια περιοχή είστε, πότε μπορείτε να περάσετε από το συμβολιογραφείο? Και σήμερα το απόγευμα, αύριο το απόγευμα. Μάλιστα. Θέλετε να μου δώσετε μια διεύθυνση? Θα σας δώσω φυσικά. Αγία Άνη 1. Χαλάνδρη. Το κουντούνι γράφει Πάρη Σταθόπουλος. Συμβολιογραφείο. Δυσάρεστα τα θέματα, πω, αλλά και τα νέα. Απ' την άλλη, όλη η ζωή του κύριου Ανδρεάτου κινήθηκε στα όρια της προσφοράς. Οπότε, εντάξει, μια τελευταία προσφορά είναι προς εσάς. Ωραία. Αυτά κύριε Τσίγκα, κανείς δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλω πάρα πολύ να δείρω την κυρία Ιωάννα που μας έστειλε το σενάριο για την φάρσα από το Σφαίρα 102,2. Σφαίρα 102,2.